Εδώ αναγράφει το φόρος και εδώ οι δόσεις. Ναι. 5 δόσεις. Από σήμερα αναρτήθηκαν στο Τάξης τα εκαθαριστικά για τον ένφια, ο οποίος θα καταβληθεί σε 5 δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία έως το τέλος Ιανουαρίου του 2017. Τώρα, ο λογαριασμός του ένφια θα έρθει με νέα μορφή και εμπλουτισμένη αποτύπωση πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία των ακινήτων κάθε φορολογούμενου και αναλυτική καταγραφή του τρόπου υπολογισμού του φόρου για οικόπεδα και αγροτεμάχια. Από σήμερα έχουν ανέβει όλα τα εκαθαριστικά του έμφυα στο Τάξης και ο κάθε φορολογούμενος που διαθέτει εκείνη την περιουσία μπορεί να δει μέσα από το σύστημα Τάξης ποια είναι η οφειλή του. Η οφειλή στο έμφυα μπορεί να πληρωθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Υπουργείου Οικονομικών, περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν μειώσεις εξαιτίας της μειώσεως των αντικειμενικών αξιών. Η συντριπτική πλειοψηφία θα πληρώσει τα ίδια με πέρυσι και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του περίπου 10-15% θα δει να πληρώνει παραπάνω έμφυα σε σχέση με πέρυσι, μιας και αυτοί διαθέτουν περιουσία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ σε αντικειμενική αξία ή λόγω της κατάργησης της έκπτωσης του 20% που είχαν τα μη ηλεκτροδοτούμενα νίκια στα διαμερίσματα. Στους πίνακες τώρα έχουν προσθεθεί στήλες αναφορικά και με τη βάση υπολογισμού του φόρου για οικόπεδα και αγροτεμάχια, ενώ ο φόρος αποτυπώνεται σε δύο σημεία, επάνω δεξιά ποσό οφειλής και κάτω αριστερά ποσό εφάπαξ καταβολής, παρότι δεν προβλέπεται έκπτωση. Ακολουθεί η ταυτότητα οφειλής και τα ποσά καταβολής των 5 μηνιαίων δόσεων με την ημερομηνία από Σεπτέμβρη έως Ιανουάριο. Η εισαγωγή για να δει κάποιος το εκαθαριστικό είναι με τους κωδικούς μας, μπαίνουμε στο Τάξης, εκεί επιλέγουμε την επιλογή περιουσιολόγιο και στη συνέχεια μπαίνουμε στην σελίδα μας όπου πλέον φαίνεται η ακίνητη περιουσία μας. Επιλέγουμε το έτος 2016 και εκεί μπορούμε να δούμε και το ποσό του έμφυα, αλλά μπορούμε επίσης να δούμε και τις δόσεις που θα πρέπει να δώσουμε ούτως ώστε να είμαστε συνεπείς. Το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι από το φόρο θα εισπράξει όπως και πέρυσι 2,65 δισευρώ. Τώρα, για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω ότι είναι μεγάλο το ποσό και δεν μπορούν να πληρώσουν το έμφυα σε 5 μηνιαίες δόσεις, μπορούν να επιλέξουν την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ή μπορούν να επιλέξουν την εξόφλησή τους μέσω πιστωτικής κάρτας ή με τραπεζική ρύθμιση σε 12 μηνιαίες έως και 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις που χορηγούν οι τράπεζες. Καθώς φέτος υπήρξε μείωση αντικειμενικών αξιών σε όλη σχεδόν την επικράτεια, αλλά και δεν εντάσσονται τα αγροτεμάχια στο συμπληρωματικό φόρο λόγω των πολλών λαθών στο έντυπο Ε9. Περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο και περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες θα καταβάλουν το ίδιο ποσό σε σχέση με το 2015.